Καθ' όλη τη διάρκεια των 2 ημερών έγινε μία προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής να επιδοθούν σε ένα κρεσέντο υποκρισίας, από προσανατολισμού του λαού και συσκότησης της πραγματικής αλήθειας για τις πραγματικές αντιδραστικές, αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις στην τοπική διοίκηση. Με πρόσχημα τον εκλογικό νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να τον βαφτίζει ως απλή αναλογική, ενώ γνωρίζει ότι δεν είναι απλή αναλογική, και με τη Νέα Δημοκρατία επίσης βολικά να συνεχίζει να χαρακτηρίζει τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ ως απλή αναλογική, επιχειρεί με αυτόν τον αντιδημοκρατικό, αντιδραστικό και πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα ουσιαστικά να πετάξει έξω από τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια κάθε ριζοσπαστική φωνή. Είναι γελίο, είναι σαθρό το επιχείρημα του Υπουργού που ακούστηκε πριν από λίγο, ότι το 3% μέχρι το 3% δεν είναι μια κρίσιμη μάζα που πρέπει να εκπροσωπηθεί στο Δημοτικό ή στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και ποιος κρίνει αν είναι κρίσιμη μάζα ή όχι? Ποιος το κρίνει? Ο νόμος, η κυβέρνηση? Δηλαδή, αν στους ψηφίσαντες, για παράδειγμα, είναι 200.000 το όριο του 3%, γιατί είναι κρίσιμη μάζα και δεν είναι κρίσιμη 199.000, πέστε μου. Πρόκειται λοιπόν για ένα κάλπο νοθευτικό, ανήθικο σύστημα που δημιουργεί πλαστές πλειοψηφίες και αξιοποιείται για τη χειραγώγηση της συνείδησης του λαού με εκβιαστικά διλήμματα, τα γνωστά εκβιαστικά διλήμματα που έθεταν χρόνια ολόκληρα όλες οι κυβερνήσεις, η θεωρία της χαμένη ψήφου, τα γνωρίζουμε όλα αυτά, απλή αναλογική, χωρίς να έχουμε αυταπάτες ότι μπορεί η απλή αναλογική να λύσει τα προβλήματα του λαού, ειδικά σε ένα τέτοιο εκμεταλλευτικό σύστημα, έτσι. Απλή αναλογική όμως τι σημαίνει? Το εκλογικό ποσοστό να εκφράζεται και σε ποσοστό εδρών. Αυτό δεν είναι το τίμιο? Αυτό δεν είναι το ηθικό? Δεν το κάνετε όμως και δεν το επιχείρησε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, γι' αυτό ακριβώς τα κολοβεί η απλή αναλογική που έκανε. Το θέμα όμως, ξέρετε, επειδή ακούστηκε ότι το 80% των αποφάσεων στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια ήταν από κοινού, των παρατάξεών σας, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Και όντως έτσι ήτανε. Αλλά από πού τεκμέρετε ότι επειδή το 80% των αποφάσεων είναι θετικό, είναι και αποδεκτό? Διότι το ζήτημα είναι τι είδους αποφάσεις ήταν αυτές. Τι είδους αποφάσεις ήταν αυτές στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια? Μήπως κατοχύρωσαν την ισοτιμία της ψήφου? Μήπως ανέρεσαν τον διακοσμητικό ρόλο των Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων? Μήπως επανέφεραν πόρους με βάση τις αρμοδιότητες που είχαν πάρει οι Δήμοι και οι Περιφέρειες? Μήπως σταμάτησε το χαράτσωμα, τα τέλη και οι φόροι στους δημότες? Μήπως σταμάτησαν οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι συμβάσεις παραχώρησης για το μεγάλο κεφάλαιο? Μήπως σταμάτησε ο επιχειρηματικός ρόλος της αυτοδιοίκησης? Όχι, σε καμία περίπτωση. Διαφωνήσατε γύρω από αυτά τα ζητήματα ποτέ στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια? Άρα λοιπόν, βρισκόσαστε σε μια ευθεία σχέση και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής και τα άλλα αστικά κόμματα. Και την ίδια στιγμή, ενώ συνενείτε σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, βγάζετε τα μάτια σας εδώ μέσα, στην κυριολεξία, προσπαθώντας να κάνετε αληθή το μυαλό του λαού. Λες και απευθύνεστε σε ηθαγενείς. Και χωρίς ντροπή ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει απεξάρτηση της αυτοδιοίκησης από τα κόμματα. Μέχρι που ο ΣΥΡΙΖΑ επιστράτευσε και τον Μαξ Βέμπερ. Άκουσα τον κύριο Λάπα τις προάλλες επιστρατεύοντας τον Μαξ Βέμπερ για τη δήθεν κομματική ουδετερότητα του κράτους.
άρα και της αυτοδιοίκησης, μιας και είναι κράτος και η αυτοδιοίκηση. Ξεχνώντας ότι ο Μαξ Βέμπερ είναι αυτός που θεωρεί το κράτος ως κάτοχο του μονοπωλίου της νόμιμης βίας. Το ξεχάσετε, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό. Τι είναι αυτό? Όταν θεωρείς ότι το κράτος είναι ο κάτοχος της νόμιμης βίας, δεν είναι η θεσμοθετημένη βία της δικτατορίας του κεφαλαίου? Να λοιπόν πως συγκλίνεται από τη μία η Νέα Δημοκρατία να συνενεί υπέρ της συνένεσης, αλλά με πιθαναγκασμό, με το μαστίγιο, και ο ΣΥΡΙΖΑ με το σάλιο και το καρότο. Αλλά ο Χαβάς ο ίδιος δεν αλλάζει πολιτική αφού συμφωνείτε. Τα έχετε συμφωνημένα. Δεν συμφωνείτε με το Καλλικράτη. Δεν συμφωνείτε με τον Κλεισθένη, ο οποίος είναι η προέκταση του Καλλικράτη. Μήπως έγινε πιο δημοκρατική αυτοδιοίκηση? Μήπως σταματήσανε οι φόροι, οι τέλη, τα χαράτσια στους δημότες? Όχι, χειρότερη έγινε, αντιλαϊκότερη έγινε. Λοιπόν, τελειώνοντας, σε σχέση με τις νομοτεχνικές, ήθελα να θέσω ένα θέμα, κύριε Πρόεδρε, με τις εξ αποστάσεως συνεδριάσεις των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων. Θα σταματήσει αυτή η κοροϊδία? Με την εξ αποστάσεως συνεδρίαση των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων θα σταματήσει αυτή η κοροϊδία? Δηλαδή, εδώ έχουμε ανοίξει τον τουρισμό, έχει ανοίξει ο επισιτισμός, γίνεται της κακομοίρας στα αεροπλάνα, στα καράβια, στα πλοία, δεν ξέρω πού αλλού, και εξ αποστάσεως συνεδριάσεις το Συμβουλίο. Γιατί? Είναι ξεφτύλα πραγματικά. Είναι ξεφτύλα. Είναι αντιδημοκρατικός κατήφορος αυτός. Μα είναι φανερό ότι εδώ γίνεται προσπάθεια να φημωθεί η φωνή. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε διαζώσεις που λένε για τους προϋπολογισμούς, για τα τεχνικά προγράμματα. Δεν μπορούμε να καλέσουμε ένα φορέα να θέσει ένα πρόβλημα στο Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο, επικαλούμενοι αυτό ακριβώς. Την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Σταματήστε το λοιπόν. Εδώ και τώρα να σταματήσει αυτό. Για τις νομοτεχνικές δεν εντοπίζουμε κάτι το ουσιαστικό με βάση τις τροποποιήσεις που έγιναν. Δεν αλλάζει δηλαδή κάτι ως προς την ουσία το νομοσχέδιο. Απλώς γίνονται κάποιες αποδεκτές προτάσεις της ΚΕΔΕ και της ΕΜΠΕ. Για τις υπουργικές τροπολογίες, και να κλείσω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, η 907/88 θα δηλώσουμε παρόν. Βέβαια, έχει μέσα και την θετική διάταξη για τις συμβάσεις καθαριότητας σχολικών μονάδων που θα ψηφίζαμε, ναι, αλλά είναι το γνωστό πρόβλημα σε μια τροπολογία 5, 6, 10 άρθρα και αναγκαζόμαστε εκ των πραγμάτων, όταν στις μισές συμφωνούμε και στις άλλες διαφωνούμε, να λαμβάνουμε υπόψη τη βαρύτητα των επιμέρους άρθρων και να βγάζουμε το γενικό συμπέρασμα, τη στάση που θα κρατήσουμε. Για την τροπολογία με αριθμό 908/99 θα καταψηφίσουμε, που αφορά τις ρυθμίσεις για τον Άγιο Κοσμά, διότι στην πραγματικότητα διευκολύνει τον επενδυτή η όλη διαδικασία. Πρόκειται δηλαδή για ρυθμίσεις οι οποίες παρακάπτουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο προς όφελος του επενδυτή. Η 909/90 επίσης θα πούμε όχι σε αυτή την τροπολογία, και για την άλλη τροπολογία, την που αφορά τη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, εδώ ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος θα τοποθετηθεί πιο αναλυτικά. Ευχαριστώ.